Του έχει γαμίσει ο Σόλομον! Τι εγώ να βγω, δεν με νοιάζει, δεν θα πάθω πνευμόνια. Δεν μπορώ, ρε μα. Τι έγινε, ρε, πού πας? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χιονιάτικο challenge. Είναι η δεύτερη φορά που τους φέρνω σε κρύο. Αυτή τη φορά ακόμα πιο ακραία από την προηγούμενη φορά. Έξω χιονίζει, έχει σχεδόν 0 βαθμούς. Και τους έχω βάλει μέσα σε μια άδεια παγωμένη πισίνα. Είμαστε εδώ πέρα, στην κορυφή, στην Αθήνα, σε ένα σπίτι. Και θα σας εξηγήσω λίγο γρήγορα τους κανόνες του σημερινού challenge. Διαγωνιζόμενος 1, it's only skills. Διαγωνιζόμενος 2, μπαίνω. Έχουμε την έκπληξη που ζητάτε πολύ. Σολομονίδης, go Solomon. Και κλασικά ο κρυώνω, ρε μαλακά. Ρίχνει χιονόνερο, ρε, ρίχνει χιονόνερο. Έχω μία, δύο, τρία φούτερ και κρυώνω. Οι κανόνες είναι απλοί. Είστε εδώ πέρα, υπάρχουν προκλήσεις που θα γίνονται αναδιαστήματα. Άλλο ένας και βασικός κανόνας είναι να είστε όρθιοι. Όποιος κάτσει, κάνει αυτόματα. Είναι ο μόνος κανόνας. Μην το κάνεις, Σολομονίδη, θα χάσεις. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει αρχίσει να χιονίζει πάνω στη τσάντα. Δεν είναι καθόλου ασία τα πράγματα. Σήμερα, όντως, είναι χειμωνιάτικο challenge. Τσάντα για νούμερα κρού. Τα νερά τι τα θέλει. Τα νερά είναι για σας, για να τα πιείτε. Είναι κρύα. Αυτό είναι το νόημα. Έχεις πρόβλημα. Όχι. Πρόβλημα. Όχι. Σε λίγο θα έχετε πρόβλημα, γιατί εδώ πέρα έχουμε την κληροτίδα. Τι είναι αυτά, βράδυ. Σήμερα κληρώνουμε τα challenges με μπαλάκια του πινκ-πονγκ που έχουν αριθμούς πάνω. Έχουμε εδώ πέρα 8 μπαλάκια. Τα 5 έχουν αριθμό. Άμα τραβήξετε κάποιον αριθμό, θα κάνετε το challenge που λέει εδώ αντίστοιχα. Άμα πάρετε το 1, πίνετε νερό. Άμα πάρετε το 2, κάνετε γυμναστική. Άμα πάρετε το 3, παίζετε πινκ-πονγκ έτσι. Στο 4, fidget spinner. Και στο 5, σας μπαίνουν κιλά στην τσάντα. Τα οποία θα πρέπει να κρατήσετε μέχρι το τέλος. Θα κάνετε γυμναστική. Έχω φέρει διάφορα κόλπα. Μπορώ να σας δείξω και ασκήσεις. Δεν πειράζει, άμα κάνετε σκηνάκι εδώ πέρα, θα βρεθεί στην Ακρόπολη. Ναι, την Ακρόπολη. Θέλεις να τραβήξεις μπαλάκι. Ναι. Θα τραβήξεις. Τραβάω εγώ, ρε. Εντάξει, τραβάω εσύ. Τι έχεις, δείξε. Δεν έχει τίποτα. Τι γλίτωσε. Βάλτε πάλι. Περίμενε τώρα, πάρε κι άλλη. Τι έχει. Δεν καταλαβαίνω. Πέντε. Κιλά! Ενός. Δύο. Γυμναστική! Δηλαδή. Τίποτα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Τι γλίτωσε. Έλα πάντα να είναι το κολόπαρδο παιδί αυτό. Πάμε Σολομονίδη. Κλείσε μας τη λύτη με τα κιλά στην πλάτη. Αυτό εδώ πέρα θα καταλήξει στην πλάτη του Ιτσόλι. Γι' αυτό έχουμε βάλει και τις τσάντες να τις κουβαλάνε για να μπαίνουν μέσα στα κιλά. Μην το ρίξεις με δύναμη και πέσω κάτω. Θα το έχω για όλο το παιχνίδι. Για όλο το παιχνίδι σου με Ιτσόλι. Πρώτη μέρα με τα βιβλία Ιτσόλι. Έλα τέλος πάντων. Μένος δεν σε ξεχνάμε. Έχεις γυμναστική. Θα μου κάνεις 10 καθίσματα. Πάμε. Τι είναι αυτό ρε αδερφιστικό κάθισμα είναι! Βαθύτατο, έτσι, slap squat, πιο κάτω μπορείς. Το σωστό το κάθισμα γίνεται έτσι. Ω, κόλλος μου ρε μαλάκα. 8. Το ένα. Το ένα. Όποιος έχει τα κιλά, περνάει το βάσανο. Ναι. Βένω, ποια είναι η γνώμη σου για τα challenge μέχρι στιγμής? Τα βλέπεις στο YouTube, αλλά είναι η πρώτη φορά που παίζεις. Είπαν εύκολα, έχεις κοκκινήσει ρε. Έχω να πω παιδιά ότι μπορεί να χάνω, αλλά αυτή τη φορά είμαι αποφασισμένος να κερδίσω. Α, δεν σας είπα και τι έχουμε σήμερα για βραβεία. Έχουμε 100 ευρώ για τον νικητή και ένα ποντίκι των 100 ευρώ για έναν άλλον. Οπότε έχουμε δύο νικητές σήμερα. Εδώ μέσα έχουμε ένα Razer Viber Ultimate. Είναι wireless, έχω το κανονικό. Προτιμώ εγώ το wireless στο συγκεκριμένο ποντίκι. Κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να το πάρουνε. Οπότε είναι εδώ για τώρα. Σας βλέπω! Όσο πηγαίνουν να σας απολαύσουν την Ακρόπολη. Έλα ρε φίλε τώρα, τι κάνεις. Τι, έλα σοβαρέψου λίγο ρε. Θέλετε τσαντζάκι. Δεν μπορώ ρε μαν. Θέλετε τσαντζάκι. Με ένα νερό όλοι. Εγώ θα είχα παραιτηθεί ρε φίλε. Όχι, ζήτησε νερό να το πιει τώρα, να το πιει. Ζήτησε νερό για την ψώ, θα το πιω. Όλο. Όλο πρέπει να το πιω. Αφού το ζήτησες. Τώρα δεν έχει, όλο. Να σε δούμε. Έλα να σε δούμε. Το πιω όλο που στείλω. Πάμε να συνεχίσουμε σαν άντρες. Άντρες, άρα θες πρόκληση. Ναι. Πάμε να σας φέρουμε. Πάμε στον Σολομονίδη. Πάρε. Ένα, έπιας, δύο. Για δες τι λέει εδώ. Ξέβαψε. Δεν παίζει να λέει και τίποτα αυτό. Όχι, δεν πέτυχε τίποτα. Πάλι τίποτα. Έλα, Τσολί. Πολύ βαράκι. Ένα. Νερό. Νερό. Εύκολο. Τώρα πρέπει να το πιείς, Τσολί. Έχεις ένα ωραίο ιστορικό με το νερό. Δεν μπορώ να έχω ένα θέμα με τα νερά. Δεν μπορώ να πίνω πολύ νερό. Σου δίνουμε τότε το χρόνο σου και συνεχίζουμε. Νέλη, τράβα εσύ. Για μπικαρέ. Τι είναι αυτό. Τρία. Θα τα πάρεις και να είναι κρέα. Για να δούμε και το Βένος. Τι έχεις. Τίποτα. Πόσα τίποτα έχεις βάλει. Εγώ γιατί να παίρνω πάντα τα χειρότερα. Έλα πάρε παλάκια. Και τι πρέπει να κάνω. Ωραία. Ντόπια. Πραγματικά ένα πρόβλημα. Πραγματικά ένα πρόβλημα μπορεί να με νικήσει αυτό το challenge και με το νερό. Ούτε θα χειλάμε ποτέ, δεν είναι τίποτα. Έχω μία πάρα πολύ καλή ιδέα. Ξέρετε το παιχνίδι έλεος.
Όχι, όχι. Βαρά στα χέρια των άλλων μέχρι να μην αντέχει όλο και να παραιτηθεί. Όλοι με την πλήση πρέπει να κολλήσετε με ένα παλαμάκι έτσι. Τάκ! Μένω να ζεσί με το Σολομόνι τη σειρά σα. Σολομόνι δες πως έχει γίνει αυτό ο τραυματισμός μου. Αυτό που είχα πάθει με τα ράματα έχει γίνει μοφ. Ωχ, αρχίγε και βρέχει μαγκές. Ωλολολολολ. Ρε μαλάκα. Δεν μπορείτε να το σηκώσω αυτό. Πάλι τίποτα. Ένα. Έχεις νερό τότε. Πάμε. Δύο. Κιλά. Όχι ρε, δεν είναι κιλά, γυμναστική είναι. Θα πρέπει να κάνεις σκουάτ και με κιλά για μάθος. Δύο. Γυμναστική μαζί θα κάνετε. Κιλά! Σολομονίδη! Ωραία το μπουκάλι σου! Ο, είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνω! Σφήνωσα! Μου αρέσετε 10 σκουάτακια! Ήρθε για το νερό Σολομονίδη! Άδω για το σπρόκριτη! Δεν παίζεις καθόλου καλά σήμερα, Κωνστή. Εσύ το ζήτησες. Ένα να σου πει. Τρία! Πινκ-πονκ είναι. Όχι ρε, αυτό είναι το τρία, το θέλουμε αυτό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάω καλά. Ποιο είναι το challenge, δεν καταλαβαίνω. Ωραίος Σολομονίδης. Ωραίος. Δύο. Δύο, γυμναστική. 15 σκουάτς, αρχίζεις τώρα. Πάμε. Αντικά! Αντε αντρικά! Τα σκουάτ δεν είναι αντρικά. Καμιμένη. Δεν θα το κρατάω εγώ. Όχι ρε μαλάκι. Το σηκώνει έτσι. Αυτή τη φορά έχω αφήσει μόνο τα 5 των προκλήσεων, οπότε θα διαλέξει ένας από εσάς κάτι που θα πάθετε όλοι. Πάρε, τι έχει. 5. 5! Κιλά. Όλοι παίρνετε 5 κιλά στην πλάτη σας. Δεν νιώθω ότι πιάνω τη τσάντα, ρε μαλάκα, δεν νιώθω ότι πιάνω τη τσάντα. Εσύ έχεις 10 κιλά. Ναι. Έτσι, Σολομόνιδης. Γύριστε πίσω κάτω αριθμάκια. Είσαι το 1, είσαι το 2, είσαι το 3, είσαι το 4. It's only, ποιος αρχεί νερό. Το 3. Λοιπόν, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Για να δούμε ποιος είναι ο πρώτος που θα βγει. Δεν χρειάζεται 14! Δεν φεύγω σίγουρα. Σολομόν, άμα κάνεις κάτω από 14 θα έχεις μπελάδες. 2, 3, 4. Το έτυχε να μην φυσάει. Τους έχει χαμίσει ο Σόλομον! 47 νομίζω, 47 με 48. Βένος, άκου προσεκτικά, άμα κάνεις κάτω από 14, χάνεις. Άμα κάνεις πάνω από... Αν το ρίξει ο αέρας δεν με τράει. Όχι, για μένα μου το ρίξει ο αέρας. Δεν το ρίξε. Ο αέρας μου το ρίξει. Άμα κάνεις πάνω από 14, βγαίνω it's only. 10, 12, 13, 14, 15. Συνεχίζεις, επέρασε κιόλας. Βγαίνω δηλαδή. Ναι. Φίλμες λένε ότι θα γίνεις ο καμεραμάν μου, Τι έγινε ρε, πού πας. Τι έχεις να πεις ρε Τσόλι. Αυτό κάπως έτσι αφήνει τους 4 εμάς. Τους 3 εσάς. Και νομίζω ήρθε η ώρα να παίξετε για το ποιος θα πάρει το ποντίκι. Mini game time τότε. Θα κληρώσουμε σε έναν από εσάς ένα Razer Viper Ultimate 100 ευρώ ποντίκι. Και φυσικά δεν θα το πάρετε με εύκολο τρόπο. Ήρθε η ώρα για να δώσουμε αυτό εδώ το ποντίκι. Έχουμε στήσει τα πάντα εδώ πέρα μια χαρά. Ακούστε πως έχει. Ο διαγωνιζόμενος θα βρίσκεται εκεί πέρα, δεν θα βλέπει τίποτα. Βλέπετε τον έχουμε κλείσει στη μάσκα. Και θα πρέπει να βαρέσει τυφλά και να πετύχει με αυτό εδώ το nerf.
το ποντίκι για να το πάρει. Ο πρώτος που το πετύχει το παίρνει και το κρατάει και κερδίζει ουσιαστικά ένα δώρο 100 ευρώ. Σολομονίδη, πάρ' το όπλο, έλα. Αυτό είναι το όπλο. Πάρα. Δεν το πέτυχε. Δίπλα πήγε. Πολύ καλή προσπάθεια. Δίνεις τη μάσκα στον τίμπλης. Οπλίζουμε, βάζουμε μάσκα, δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Δεν το πέτυχε. Δεν μπορώ να κλείσω το χέρι, να το κουνήσω. Το διανοείς αυτό που γίνεται. Έλα, κάτω. Όχι. Σειρά του Σολομονίδη, σειρά σου. Μετά το 100 ευρώ θέλω. Κάτω το κεφάλι. Στο σηκώνει, ρε. Πιο χαμηλά σημάδεψε. Εκεί. Το πέτυχε! Το πέτυχε! Το τζακούζι πέτυχε. Όχι, το πέτυχε, το πέτυχα. Το τζακούζι πέτυχε. Εξετάσαμε το VAR και ναι, νίκησε ο Σολομονίδης στο ποντίκι. Κέρδισε στα πρώτα 100 ευρώ σε μορφή ποντικού. Τι έχεις να πεις? Χαρούμενος. Έχασε πρώτο ο Ιτσόλη, δεν έχει κερδίσει τίποτα και εσύ πες πρώτη φορά και παίρνεις το ποντίκι. 100 ευρώ. Θα πάω στο net. Θα τον νοικιάσεις. Θα τον πουλήσω. Πόσα? Δεν ξέρω. 2.000. Δεν μπορώ να τελειώσω το κεράκι μου! Βάλα και έχουμε κλείσει πάνω από μία ώρα εδώ πέρα. Μου ήρθε μία πολύ κακή ιδέα. Αφού έφυγε ο Ιτσόλη και έχουμε 6 κιλά ουσιαστικά. 6 διαφορετικά πεντάκιλα, θα πρέπει όλοι να έχετε από 10 πάνω σας. Ο Σολομονίδης και ο Βένος θα πρέπει να μοιραστούν τα άλλα 10. Όχι! Όλοι έχουν από 10 κιλά πάνω τους. Κάνετε 10 καθίσματα τώρα με 10 κιλά όλοι σας. Ένα. Πώς νιώθετε? Έχουμε περάσει τη μία ώρα και κάτι σε αυτό το challenge. Πολύ κομπλέ. Όλοι από ένα νερό θα πιείτε. Θα σε σκοτώσω. Μέσα. Τι μέσα κι εσύ? Πρέπει να το πιείτε όλο. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Και φτάνουμε στο άσχημο σημείο που έχω έρθει προετοιμασμένος ευτυχώς γι' αυτό. Τι μπορεί να έχει εκεί μέσα, τι άλλο θα μπορούσα να κρύβω εκεί μέσα, ε? Ναι, πού? Τι άλλο θα μπορούσα να κρύβω πολύ κακό. Σχοινάκι όχι, αλλά τελειώνει σε άκη. Τι? Μανταλάκι! Όχι, 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 όχι. Ήδη και τα ξύλινα, ξεκόλανε μαλάκα. Τώρα που έχουμε παγώσει και έχουμε πέσει σε θερμοκρασία όλοι 0 βαθμούς, πρέπει να βάλουμε ένα μανταλάκι εκεί. Εκεί! Όσο περνάνε 10 λεπτά θα βάζετε κι άλλο. Εγώ έχω συνηθίσει μανταλάκια τσάλλου. Εκεί πονάει. Μαλάκα, κρυώνω! Έβγαλα το fidget spinner που δεν έπαιξε καθόλου σήμερα. Αλλά σήμερα θα διώξει κάποιον από εσάς το fidget spinner. Πώς? Όποιος το κρατήσει λιγότερη ώρα. Μαλάκα, μπορεί να το πετάω από 5 ώρες. Για να σε δούμε. Ακούστε πώς έτσι. Πρέπει να το κάνω έτσι. Ναι. Τι λες, ρε. Τι λες, μαλάκα. Το άκουσες. Το άκουσες. Ω, εδώ πονάει, μαλάκα! Λοιπόν, Βενός. Κάτσε, περίμενε, τι κάνω. Μόλις... Γυρνάς στο fidget spinner, το βάζεις στο δάχτυλό σου. Όταν σου πέσει, τότε σταματάει το ρολόι. Και αρχίζει ο χρόνος να γυρνάει. Τι έσω μέρα που γυρνάνε. Yep. Έχω βάλει τώρα το stopwatch. Αυτός με τη χειρότερη ώρα χάνει. Ωραία, άμα το κρατήσεις ένα λεπτό, πάει στον επόμενο. Τέλος! Έκανες ένα λεπτό. Άστο. Άστο. Ένα λεπτό πάει Σολομονίδης. Τέλειωσες. Ένα Σολομονίδη, άσε εδώ τώρα. Άμα δεν αντέξεις ένα λεπτό, χάνεις. Άστο, άστο, άστο. Πρέπει να βγάλεις το πάνω δάχτυλο. Έχει χάσει ήδη. Κάνεις. Σολομονίδη, αυτοί είναι οι κανόνες δυστυχώς. Δεν μόνο με το ένα. Βγάλτο. Θα να σερβίρεις. Ρε το ένα από κάτω, ρε. Έτσι, πιάστε έτσι, πιάστε έτσι. Θα χάσεις άμα το βγάλεις. Κοίτα, το πας έτσι, έτσι. Δεν μου γίνεται το χέρι. Σολομονίδη, δεν υπάρχει τέλος. Είναι κανόνες, το έκαναν όλοι. Συγκεντρώσου και το και. Σιγά σιγά μου βγάλει αυτό το δάχτυλο. Δεν μου γίνεται. Κάτσε, 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 κάτσε. Εδώ, εδώ, εδώ. Πάμε. Ας το βάλω, ας το πάνω. Βγάλ' το πάνω δάχτυλο. Το δάχτυλο. Βγάλ' το. Δεν πάει, έχασε νομίζω, ρε. Βγάλ' το, βγάλ' το. Έχασες. Έχασες. Κέρδισες το ποντίκι. Έλα, κέρδισες 100, μπράβο. Έχουνε μείνει αυτοί οι δύο. Σολομονίδη σας γλέντισε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Ως το λακτή. Ως το λακτή.
μαλάκα! Τα μαλάκα! Άσε αυτά, ρε! Δεν τα βάρη πήγαινε. Σολομονίδη, πάρε το ποντίκι σου με την τσάντα. Κέρδισες και την τσάντα. Είναι το ποντίκι με στην τσάντα. Μπράβο! Πολύ δυνατή για πρώτη συμμετοχή του. Κέρδισε το ποντίκι, γύρισε 100 ευρώ και πάμε. Έχουμε τους δύο τελευταίους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τα κιλά του Σολομονίδη πάνε πάνω σας. Όχι, εγώ λέω να βρούμε ένα μονταλάκι ακόμα. Τα κιλά του Σολομονίδη, πάνε πάνω μας. Λοιπόν, τα καταφέραμε. 15 κιλά στο Dimple, 15 κιλά στο Venus. Τελικό 1-1. 10 καθίσματα. Τι είναι αυτό το αδερφιστικό κάθισμα. καλό θέλω το 10-10. Για βάλε το σε παρακαλώ. Δεν έχετε κουραστεί καθεστώ όλη τόση ώρα. Όχι. Λοιπόν, έχετε αριθμάκια, θα χρησιμοποιήσω random.org και το αριθμάκι στον οποίο σκάει από εσάς θα παίρνει όλα τα κιλά πάνω του και θα κάθεται για ένα λεπτό. Όχι, τα κιλά. Με όλα τα κιλά. Όχι, ρε μαλάκα. Έλα. Μέσα! Λοιπόν, θα πατήσω το κουμπί. Είσαι το 1, είσαι το 2. Όποιο τύχει θα φάει για ένα λεπτό όλα τα κιλά στη μάπα. 2! Εγώ το 2. Εγώ το 2. Πάτα! Δεν σου είπα το καλύτερο, θα βρουν να κάνετε και από 5 καθίσματα. Δεν παίζει, ρε. 5. Δεν το πάμε, βρίσκει τσάντα. 7, 8, 3. Τα βγάζω αυτά! Παμ! Ένα. Ανάκριο το κάνω το ένα. Λοιπόν. 2. Πάμε, Βένος! Πάμε, Βένος, ένα καθίσμα, δύο καθίσματα. Τι λες, θα πεθάνω, ρε μαλάκα. Κάνε και 4, 3, 2, 1. Κάλτα. Έχετε αντέξει πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι 0 βαθμοί έξω. Μετά από 2 ώρες αυτό το άθλιο challenge, ήρθε η ώρα για το μεγάλο τελικό. Δεν είναι εύκολο και έχει αυτό το ματσαφλάρι και bottle flip. Τελευταία φορά που βγάλαμε νικητή με bottle flip ήταν στο τζακούζι. Τώρα θα το πάμε next level, με ένα παγωμένο χέρι. Θα πρέπει να πιάσουν αυτό το μπουκάλι έτσι, να το πετάξουν. Τι έγινε μόλις τώρα. Νίκησα! Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρετε το bottle flip, μάλλον νίκησα. Δεν ξέρω, καλή σας τύχη. Πάρτο, πάρτο. Έλα, Βένος. Πάρτο και κάνε ένα flip. Λίγο να το κάνει μαλάκι και έχει και πάνω μου. Look at me. Right now. Look at me. Το πιάνεις με τρόπο. Τι ήταν αυτό! Έλα μισού! Πώς το έκανες με την πρώτη. Δεν ξέρω πώς το κάνω την πρώτη. Πήγαμε το κάπου ανάποδα μετρούσε. Ως το διάλο τρόμαξα. Ακόμα παίζουνε. Ακόμα παίζουνε. Ακόμα παίζουνε. Φύγε. Κάνουμε μπότλι με αυτό ρε μαλάκα. Ω παραλίγο. Όχι σε μένα ρε. Χριστό. Κανονικό μπότλι φλιπ. Κανονικό μπότλι φλιπ. Αφού είναι νουμπάδες. Όχι. Ούτε ένα μπότλι φλιπ δεν κάνετε. Γιατί έκανα παλαμάκια. Τα γαμίσω όλα! Τα σκαμπό μου! Και τα αρχίδια μου! Ξέρετε το ποντίκι! Ήτανε... Πολύ δίκαιη μάχη! Ο Βένος στο πρώτο του challenge νικάει και κάνει την έκπληξη! Νικάει το Team Please και το βγάζει στο τελικό με ένα φοβερό body flip! Μαλάκα νιώθω σκατάκι ωραία! Μπράβο στο Λεμονίδη και ήρθαμε οι δυο μας! Νιώθω δύο τελευταία! Έλα πάμε κάτω, πάμε κάτω! Μετά από μια πάρα πολύ βασανιστική ημέρα, δύο βασανιστικές ώρες, δεν ξέρω πώς αντέξαμε αρχικά δύο ώρες. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ πέρα, με την κουβέρτα. Να ζεσταθεί το παιδί, ο νικητής μας, το καμάρι μας, ο νικητής μας! Γιατί είσαι αυτό το γελάκι, ε? Δεν ξέρω, κρυώνω. Μας πιάσανε. Το 100 ευρώ στον νικητή επειδή τα κέρδισε. Και ορίστε τα κερδίζεις. Κατά τα άλλα εσύ δεν πήρες τίποτα. Ένα στα ένα. Ένα στα ένα. Έχω 100% win rate. Ω, μαλάκα, pro player. Συνεχίζεις να μην έχεις πάρει τίποτα. Μέχρι και ο Σολομονίδης κέρδισε. Εσύ δεν έχεις πάρει τίποτα. Συνεχίζεις να χάνεις. Σε έχουν ονομάσει πολύ στα σχολεία της Αλέρτης της Ελλάδας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό.
Δεν ασχολείται καν. Οπότε λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, μην το ξεχάσετε. Άμα είστε καινούργοι, πατήστε εννοείται μια εγγραφή. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο challenge ή αλλιώς στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!